5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου και μεθαύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα για το περιβάλλον, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μια ειδική εκδήλωση όπου θα ανακοινωθούν τα κίνητρα που πρόκειται να δοθούν στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα, ηλεκτρικά σκούτερς και ηλεκτρικά ποδήλατα. Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, τα δεδομένα ως τώρα είναι τα εξής. Για την απόκτηση επιβατικού αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου από ιδιώτη είτε με απευθείας αγορά, είτε με τη μέθοδο της χρονομίσθωσης, το οικονομικό κίνητρο θα είναι 4.500 ευρώ, ενώ θα παρέχεται χρηματοδότηση ύψους 500 ευρώ για την εγκατάσταση επιτύχιου φορτιστή, το περίφημο Wallbox, και πρόσθετη επιδότηση 1.000 ευρώ, αν ο ενδιαφερόμενος αποσύρει από την κυκλοφορία όχημα παλαιότερης τεχνολογίας. Σημειώστε εδώ ότι τα κίνητρα θα αφορούν την απόκτηση οχημάτων με λιανική τιμή προφόρων έως 50.000 ευρώ. Μένει επίσης να δούμε αν το κίνητρο των 4.500 ευρώ που θα αφορά όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα θα εφαρμοστεί οριζόντια ή αν θα λειτουργήσει ποσοστιαία στο 15% της λιανικής τιμής προφόρων με όριο τα 4.500 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες ταξί θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε αμιγώς ηλεκτρικό όχημα για το οποίο θα λάβουν επιδότηση 7.500 ευρώ, είτε plug-in υβριδικό όχημα, δηλαδή αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία που φορτίζεται και από την πρίζα, με όφελος 5.500 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται να λάβουν άλλα 2.500 ευρώ αν αποσύρουν από την κυκλοφορία παλαιότερο ταξί, με την πιθανή προϋπόθεση αυτό να καταστεί υποχρεωτικό ώστε να προκύψει το μέγιστο όφελος των 10 ή των 8.000 ευρώ αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εταιρείες, αυτές θα μπορούν να αποκτήσουν μέχρι 3 οχήματα με μπαταρίες στον ίδιο αριθμό φορολογικού μητρώου, με την επιδότηση να ανέρχεται σε 4.500 ευρώ για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα ή ελαφρά φορτηγά και σε 3.500 ευρώ για τα plug-in υβριδικά ελαφρά φορτηγά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιδότηση για την αγορά φορτιστή όπως θα συμβεί με τους ιδιώτες. Η αρχική διάρκεια του προγράμματος κινητροδότησης θα είναι 18 μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2021, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να παραταθεί. Για την εφαρμογή του προγράμματος έχουν προϋπολογιστεί 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από το Ταμείο των Ρήπων, με στόχο ως τα τέλη της επόμενης χρονιάς να έχουν ταξινομηθεί και να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους περίπου 4.500 ηλεκτρικά οχήματα. Πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό ένθετο για το αυτοκίνητο, σας θυμίζω τη νέα χρηματοδοτική πρόταση Flex Payment του προγράμματος Welcome Tomorrow από τη Mercedes-Benz Ελλάς, η οποία εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλή μηνιαία δόση για τους πρώτους 12 μήνες, ενώ παράλληλα προσφέρει δωρεάν συμβόλαιο επέκτασης εγγύησης 2 ετών πέραν της διετούς εργοστασιακής εγγύησης, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Welcome Tomorrow της Mercedes-Benz Ελλάς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.mercedespavlabenz.gr και βέβαια στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Mercedes-Benz σε όλη την Ελλάδα, όπου οι σύμβολοι πωλήσεων θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Αυτά για σήμερα, στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.